Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία αυτής της παρουσίασης. Εγώ ανήκω και εγώ σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που ανήκουμε στο ΕΚΠΑ, στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και στο Αθηνά, με επικεφαλή τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη και με την Μαρία Τυρούσου στην ίδια ομάδα και τη Βίτη Κατηφόρη. Να πω και εγώ έτσι λίγο για τον background μου, ότι είμαι από τους ανθρώπους που ανήκω και στα δύο κομμάτια με κάποιο τρόπο. Οπότε αυτό το έργο είναι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και θα σας μιλήσω κυρίως για το τι έχουμε κάνει στα πλαίσια αυτού του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο λέγεται HoloDance. Είναι το ακρονίμιο του Whole Body Interaction Learning for Dance Education. Αυτό είναι το site του έργου. Μπορείτε να το δείτε στο holodance.eu. Όπως στα περισσότερα ευρωπαϊκά έργα, είμαστε μια μεγάλη ομάδα η οποία απαρτίζεται και από τεχνολογικούς φορείς, αλλά και από ομάδες χορού και ειδικούς του χορού. Έτσι, έχουμε την τιμή να έχουμε και το Λύκειο των Ελληνίδων, είναι εδώ και η κυρία Μάρκατζη μαζί μας. Οπότε, να σας πω λίγα πράγματα για τους στόχους του έργου. Είναι ένα αρκετά φιλόδοξο έργο και ίσως αυτό που το κάνει πιο φιλόδοξο από όλα είναι ότι ο χορός έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν είναι από τους χώρους που είναι τόσο αυτονόητο ότι χρειαζόμαστε την τεχνολογία για να το διδάξουμε. Οπότε εκεί υπάρχει μια έξτρα πρόκληση στο να φέρεις αυτή την τεχνολογία και όντως να προσθέσει κάτι. Διότι αν το μάθημα του χορού είναι βαρετό και χρειάζεται να φέρεις την τεχνολογία για να το κάνεις πιο διασκεδαστικό, πιο δημιουργικό, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτως ή άλλως στη διδασκαλία. Οπότε έχουμε διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε, στο πλαίσιο του έργου, ένα από τα πρώτη και βασική μας στόχος είναι να μελετήσουμε αυτό που λέμε την ενσώματη γνώση, τι σημαίνει μαθαίνω ένα χορό, τι σημαίνει εκπαιδεύω κάποιον όσον αφορά κινητικές δεξιότητες. Αν μπορούμε αυτό να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι πέρα από κάποιες πολύ συγκεκριμένες τεχνικές που αφορούν ένα συγκεκριμένο χορευτικό στυλ. Ποια είναι τα λεξιλόγια, η πρακτική. Αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει μεγάλη πρόκληση και στο πώς μπορούμε να το μετρήσουμε χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, να το συγκρίνουμε, αλλά και να το ορίσουμε ως ένα θεωρητικό πλαίσιο. Έτσι, γιατί ο χορός και η εκπαίδευση του χορού είναι ένας τομέας που παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλη ετερογένεια όσον αφορά την προσέγγιση. Υπάρχουν άλλα είδη χορού που είναι πιο κοντά στην παράδοση, άλλα που είναι πιο κοντά στο δημιουργικό κομμάτι. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε και ένα κοινό παρονομαστή όσον αφορά αυτή τη γνώση. Εφαρμόζουμε καταγραφή τεχνολογίες καταγραφής κίνησης motion capture. Οπότε, από τα βασικά προϊόντα, να το πω έτσι, του συγκεκριμένου έργου είναι και ένα αποθετήριο χορού που περιλαμβάνει 4 διαφορετικά είδη χορού, σύγχρονο, κλασικό, φλαμέγκο και παραδοσιακούς χορούς, τα οποία τα παρουσιάζουμε ως περιπτώσεις. Θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό και θα μπορείτε να δείτε και έξω αυτό το αποθετήριο στη μια πρώιμη μορφή του. Ο βασικός στόχος είναι να σχεδιάσουμε κάποια περιβάλλοντα τα οποία μπορούν να συμπληρωματικά, το τονίζω αυτό, να ενισχύσουν τη διδασκαλία του χορού μέσα από διαδραστικά περιβάλλοντα, είτε χρησιμοποιώντας πιο απλές συσκευές, όπως είναι το Kinect και χαμηλού κόστους, είτε τεχνολογίες motion capture, αδρανιακές ή οπτικές, είτε ακόμα περισσότερο τεχνολογίες απαυξημένης πραγματικότητας. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι κάτι το οποίο επίσης μπορούν να ενισχύσουν τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν οι χορογράφοι και μπορούν να δημιουργήσουν μια χορογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα καινούριο. Υπάρχουν χορογράφοι όπως ο Μέρις Κάνιγχαμ, το οποίο είχε εισάγει αυτή την ιδέα πολλά χρόνια πριν. Και εξετάζουμε ένα ακόμα προϊόν το οποίο σχεδιάζεται στο πλαίσιο του έργου. Είναι το πώς μπορεί από το αποθετήριο κανείς να συνθέτει μικρές κινήσεις και να φτιάχνει μεγαλύτερες αλληλουχίες, είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας για να φτιάξει, να ετοιμάσει ένα μάθημα, είτε για να δοκιμάσει κάποιες χορογραφίες. Και τελευταίος σκοπός και στόχος του έργου είναι να διευρύνουμε την πρόσβαση και μέσω της πρόσβασης που υπάρχει στο αποθετήριο, το οποίο θα είναι διαδικτυακό και αυτό και οι εφαρμογές που προσφέρουμε. Και επίσης, ένα κόμμα που βλέπουμε ως μια προστιθέμενη αξία, θα έλεγα, σε αυτή την προσπάθεια, είναι το πώς μέσα από αυτό το έργο και την προσπάθεια να μιλήσουμε μια κοινή γλώσσα, υπάρχουν
πώς θα το πω, ζυμώσεις από τον έναν χορό στον άλλο και από τον τρόπο που γίνεται, που γίνεται η διδασκαλία του χορού από τον έναν, από το ένα είδος χορού στο άλλο. Έτσι, ο ρόλος του Αθηνά, θα το πω πολύ επιγραμματικά, συγγνώμη, δεν είμαι εξοικειωμένη με το... αφορά διάφορα στάδια, έτσι, το καθορισμό του θεωρητικού πλαισίου, την οργάνωση των δεδομένων και των μεταδεδομένων και τέλος τη διερεύνηση της ενσώματης διάδρασης μέσω της καταγραφής της κίνησης, αλλά καλύτερα να τα δούμε με παραδείγματα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας να καθορίσουμε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και να αναζητήσουμε τα σενάρια τα οποία θα ήταν πιο χρήσιμα για τη διδασκαλία των διαφορετικών ειδών χορούν που έχουμε. Έχουν γίνει διάφορες εκδηλώσεις, focus group και συζητήσεις και διαδικτυακά, αλλά και φυσικές συναντήσεις με ειδικούς του χορού. Ερωτηματολόγια τα οποία έχουμε κάνει και διαδικτυακά. Έτσι, αυτό που είπα και πριν, προσπαθούμε να βρούμε, να σχεδιάσουμε τις τεχνολογίες με έναν τρόπο οι οποίες θα προσφέρουν ένα κίνητρο για τη χρήση των τεχνολογιών και πραγματικά θα τους βοηθάνε και δεν θα είναι κάτι το οποίο απλώς πρέπει να το χρησιμοποιήσουν γιατί είναι ένα ακόμα τεχνολογικό εργαλείο. Το τελευταίο πράγμα το οποίο θα θέλαμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι να έχουμε κάποιους τους χρήστες ή τους εκπαιδευόμενους να είναι κολλημένοι σε μια οθόνη. Παρότι στο χορό συχνά έχουμε ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο είναι να είναι οι χορευτές κολλημένοι στον καθρέφτη, και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως θα δείτε και αργότερα, το έχουμε εκμεταλλευτεί. Το πως, δηλαδή, αυτό το γεγονός ότι πολλές φορές οι χορευτές είναι καθυλωμένοι σε ένα καθρέφτη και τελικά μένουν πάρα πολύ στο πώς φαίνονται. Και θεωρούμε ότι η τεχνολογία σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Θα δείτε και έξω με ποιο τρόπο το εννοώ αυτό. Να σας πω λίγα πράγματα για το αποθετήριο. Έτσι, το αποθετήριο αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλο αποθετήριο, το οποίο έχει συγκεκριμένες κινητικές φράσεις από αυτά τα 4 είδη που προείπα. Έχει γίνει καταγραφή από επαγγελματίες, χορευτές, 3 άντρες, 5 γυναίκες, ειδικούς σε καθένα από αυτά τα είδη. Εδώ βλέπετε λίγο τη διαπαφή αναζήτησης περιεχομένου, η οποία έχει στηθεί από το Αθηνά. Δεν είναι ακόμα ανοιχτή στο κοινό, είναι μια beta version, την οποία όμως θα έχετε τη δυνατότητα να τη δείτε έξω. Μέσα από αυτή τη διαπαφή ο χρήστης θα μπορεί να ψάχνει είτε με βάση το όνομα του χορού, το όνομα του performer, συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την κίνηση ή τα χαρακτηριστικά της. Και ο τρόπος να εμπλουτιστεί αυτή η πληροφορία είναι προσφέροντας μια διεπαφή επισημείωσης της κίνησης, όπου ο χρήστης μπορεί να βλέπει συγχρονισμένα στο 3D viewer την κίνηση και το βίντεο και να επιλέγει μέσα από συγκεκριμένα κινητικά λεξιλόγια πληροφορία που αφορά το χορό. Αυτό είναι το αποθετήριο, έτσι, τη βλέπουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο την κίνηση. Το επόμενο ερώτημα που μας έχει προβληματίσει πολύ στο πλαίσιο αυτού του έργου είναι πώς θα έπρεπε τελικά να μοιάζει αυτός ο δάσκαλος χορού και τι πληροφορία δίνει αυτό. Εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες με τις οποίες είχαμε πειραματιστεί κατά τη διάρκεια της καταγραφής στο στούντιο στο Άμστερνταμ, όπου υπάρχουν κάποια βελάκια που δίνουν περισσότερη πληροφορία για την κατεύθυνση που υπάρχει στο κάθε μέλος του σώματος. Εδώ βλέπετε μια άλλη περίπτωση όπου υπάρχουν τα λέγόμενα traces ή τα ίχνη που αφήνει η κίνηση. Και εδώ έρχεται το ερώτημα ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να δίνει κανείς έμφαση και πώς αυτά τον βοηθάνε. Και τελικά το ερώτημα είναι αυτή η εικονική αποτύπωση πώς επηρεάζει τις κινητικές ποιότητες, όπως λέμε, στον χώρο. Δηλαδή το να βλέπει την κίνησή του όχι όπως φαίνεται στο βίντεο, αλλά να τη βλέπει ως ένα κινούμενο όγκο. Τι μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει αυτό σε σχέση με το πώς μαθαίνει ή το πώς επεκτείνει τις κινητικές του δραστηριότητες. Και τέλος, ένα άλλο ερώτημα που είναι πολύ σημαντικό είναι το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις παραπάνω τεχνολογίες με ένα σχετικά χαμηλό κόστος και φορητότητα, διότι αρκετά από τα παραδείγματα που έδειξα πριν είναι
Είναι εφικτά μέσα στο εργαστήριο που υπάρχει εξοπλισμός motion capture, το οποίο συνήθως, όπως όλοι ξέρετε, είναι ένας αρκετά ακριβός εξοπλισμός, όχι ιδιαίτερα φορητός, δεν τον διαθέτει καθένας, οπότε προσπαθούμε να βρούμε πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο αποθετήριο με αντίστοιχους τρόπους, αλλά χρησιμοποιώντας απλές και φορητές συσκευές όπως είναι το Kinect. Θα έχετε δυνατότητα να δείτε και αυτό έξω. Και πολύ σύντομα για το Choreomorphy, γιατί θα μπορείτε να το δείτε και αυτό έξω. Το Choreomorphy ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή που έχει δημιουργήσει το Αθηνά, όπου προσφέρει τη δυνατότητα να βλέπει με διαφορετικά avatars και με διαφορετικές οπτικοποιήσεις, είτε αποθηκευμένες κινήσεις, είτε τον εαυτό του σε πραγματικό χρόνο, και να μπορεί να αλλάζει είτε τα avatars, τον τρόπο που φαίνεται, είτε διάφορα στοιχεία, δηλαδή το πάχος της κίνησης, το ίχνος της κίνησης κτλ. Οπότε έχουμε πειραματιστεί και με διάφορες μορφές οι οποίες είναι παραπέμπουν περισσότερο σε καρτούν, είτε με μορφές οι οποίες είναι πιο ανθρωπόμορφες αλλά αλλάζουν, έχουν μια διαφορετική υφή. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται, δηλαδή εδώ υπάρχει μια προσομοίωση αίθουσας χορού. Έχει γίνει μια πιλωτική αξιολόγηση με επαγγελματίες χορευτές, δάσκαλους, χορογράφους και σπουδαστές χορού, οι οποίοι είχαν κυρίως εμπειρία σε σύγχρονο αυτοσχεδιασμό ή και χοροθέατρο. Η αξιολόγηση αυτή έγινε μέσα στο εργαστήριο και ακολούθησαν συνεντεύξεις και ερωτηματολόγια. Εδώ ίσως σας κάνει εντύπωση το ότι οι ρόλοι ίσως είναι περισσότεροι από τον αριθμό των ανθρώπων που συμμετείχαν, αλλά είναι και αυτό ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στον χώρο του χορού, ότι συχνά εναλλάσσουν ρόλους οι δάσκαλοι με τους χορογράφους, με τους μαθητές. Και αυτό ήταν επίσης κάτι το οποίο μας προβλημάτισε στο κομμάτι του πόσο δημιουργική τελικά επιτρέπεται να είναι μια εκπαιδευτική εφαρμογή. Αλλά τελικά αυτό που δείχνουν τα περισσότερα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ότι τελικά το δημιουργικό κομμάτι είναι αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας του χορού, ειδικά στο σύγχρονο και στον αυτοσχεδιασμό. Κάποιες από τις εντυπώσεις εδώ ήταν πολύ θετικές. Αυτό που το βασικό που θέλαμε και εμείς να πάρουμε ως feedback είναι τελικά μια τέτοια εφαρμογή τι προσθέτει σε σχέση με το να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη ή να το βλέπουν σε ένα βίντεο μετά αφού γίνει. Εδώ είναι κάποιες από τις εντυπώσεις των χρηστών. Κάποιοι από αυτούς μας είπαν ότι μπορείς να δεις τον εαυτό σου από όλες τις γωνίες, μπορείς να το βλέπεις αυτό σε πραγματικό χρόνο, όπως φαίνεται, και να το αλλάζεις. Επίσης, αυτές οι οπτικοποίησεις πολλές φορές ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί βασίζονται σε μεταφορές που ούτως ή άλλως οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δηλαδή φαντάσου ότι διαγράφεις ένα κύκλο με το χέρι σου. Οπότε μέσα από αυτή την εφαρμογή είχαν τη δυνατότητα να τη δουν αυτή τη γραμμή, αυτά τα σχήματα που δημιουργούνταν, ή και να αλληλεπιδράσουν με εικονικά αντικείμενα. Και επίσης ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που είχαμε στις απαντήσεις είναι ότι κατά κάποιο τρόπο αλλάζοντας avatars έμπαιναν μέσα σε ένα συγκεκριμένο ρόλο και αυτό τους προκαλούσε να πειραματιστούν με νέες κινητικές ποιότητες, να δημιουργήσουν νέα κινητικά λεξιλόγια. Οπότε τα αποτελέσματα αυτά μας δίνουν ότι με ένα τέτοιο περιβάλλον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στο πλαίσιο του αυτοσχεδιασμού, της χορογραφίας ή ακόμα και στη δημιουργία κινητικού υλικού για τη δημιουργία μιας παράστασης σε ένα καλλιτεχνικό πλαίσιο. Περισσότερα έξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι και τα ονόματα της ομάδας. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε εδώ, θα μας δείτε έξω. Και αυτή είναι μια φωτογραφία από το Άμστερνταμ, όπου έχει γίνει καταγραφή με το Λύκειο των Ελληνίδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να πω ότι είναι συνεργασία με το Hubie Club από το ΙΕΛ, έτσι που μας προσφέρει τον εξοπλισμό. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εδώ βλέπουμε κάποια από τα demo του ευρωπαϊκού έργου HoloDance. Είναι ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της διάρκειάς του και αποσκοπεί στην σχεδίαση και ανάπτυξη τεχνολογιών για την εκπαίδευση του χορού. Οπότε αυτό το οποίο σχεδιάζουμε είναι κάποιες εμπειρίες
ενσώματες διάδρασης, οι οποίες συμπληρωματικά θα αποσκοπούν στο να βελτιώσουν τις κινητικές δεξιότητες ενός χορευτή και να προσφέρουν ένα εργαλείο στο οποίο μόνος θα μπορεί να δοκιμάσει κάποια πράγματα. Εδώ βλέπετε μια εφαρμογή όπου μέσω του Kinect διαβάζουμε την κίνηση του χορευτή. Υπάρχει μια κίνηση πρότυπη, ας πούμε μια πόζα, την οποία πρέπει να μιμηθείς και αυτό εδώ το σύστημα μετράει πόσο κοντά είσαι, βλέπετε αυτό το ποσοστό που δείχνει. Είναι ένα από τα πρώτα εργαλεία, έχουμε και κάποια άλλα τα οποία μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.